Για μας είχαν έρθει τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα στην έδρα μας και ένα εκτός έδρας. Η ομάδα δεν είχε καλή ψυχολογία. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε περισσότερο στην ψυχολογία παρά στα υπόλοιπα. Τώρα ξέρετε ότι έχουμε τα προβλήματα, λείπουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Η ομάδα δεν δουλεύει όπως πρέπει να δουλέψει, να λέμε αλήθειες. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο, ήρθαν τα κακά αποτελέσματα. Είπαμε θα κάνουμε μια καινούργια αρχή, έχουμε αρχίσει να μαζευόμαστε ξανά. Τετάρτη ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι κυπέλου. Εκεί θέλαμε να κάνουμε την νίκη, να κάνουμε την πρόκριση για να μπορέσουμε να πάμε και στο σημερινό παιχνίδι με καλύτερη ψυχολογία. Είμαστε μια ομάδα στο σημερινό παιχνίδι, δύσκολη ομάδα, δυνατή ομάδα που προσπάθησε πολύ. Θέλει και αυτούς τους βαθμούς όπως θέλουμε και εμείς. Εντάξει, το παιχνίδι πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Εμείς είχαμε βέβαια περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχουμε τέρμα, αλλά συνεχίζουμε να κάνουμε πολλές ευκαιρίες χωρίς να πετυχαίνουμε τα τέρματα που πρέπει και να τελειώνουμε τα παιχνίδια γρήγορα. Σε μια ανύποπτη φάση δεχτήκαμε την ισοφάριση, η ομάδα άρχισε να αγχώνεται. Ευτυχώς καταφέραμε γρήγορα να ξαναμπούμε στο παιχνίδι, να περάσουμε μπροστά και μετά πιστεύω ότι έγινε πολύ εύκολο γιατί η ομάδα του Βερχασίου ανοίχθηκε στο γήπεδο, βρήκαμε πάρα πολλούς χώρους, πετύχαμε και άλλα γκολ. Τι να πω, πιστεύω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι, είχε βέβαια κάποιες δυνατές μονομαχίες. Πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να φεύγουν όσο το δυνατόν υγιείς μέσα από το γήπεδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνονται κάποια μαρκαρίσματα. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλύτερη συνέχεια. Έχουμε το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, πολύ δύσκολο παιχνίδι εδώ πέρα με την Ίζη. Θα ετοιμαστούμε κατάλληλα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να τελειώσουμε αυτή τη χρονιά όσο καλύτερα γίνεται. Να πω συγχαρητήρια στην ομάδα του Βερχασίου. Καλή συνέχεια. Κοίταξε να δεις. Παράπονα υπάρχουν πολλά, αλλά δεν ξέρω από ποιο παιχνίδι να το ξεκινήσω και τι να πρωτοπώ. Δηλαδή, η συμπεριφορά μερικών ανθρώπων εδώ μέσα στο γήπεδο είναι ανεπίτρεπτη. Πιστεύω ότι το επίπεδο των ποδοσφαιριστών έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ καλύτερο το επίπεδο και βλέπω ότι με τα σφυρίγματα και με διάφορες έτσι παραγωγικές κινήσεις που γίνονται μέσα στα γήπεδα θα αρχίσει πάλι να γίνονται τα ποδοσφαιρικά γήπεδα του νομού Ροντέο. Πόσο μάλλον τώρα που είναι αρχή και γίνονται αυτά, φανταστείτε στο τέλος όταν θα παίζετε η κατηγορία τι έχει να γίνει μέσα στα γήπεδα. Είδα και κάποια στιγμή ότι χθες από ένα παιχνίδι, έχω δει και διάφορα άλλα. Πιστεύω παιδιά ότι δεν πάει έτσι το ποδόσφαιρο μπροστά. Πρέπει να το αποβάλουμε αυτό το κόμπλεξ που έχουμε, να βλέπουμε ποδόσφαιρο, να παίζουμε ποδόσφαιρο, να φεύγουμε αγκαλιασμένοι. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί, αλλά πιστεύω πλέον είναι παραγωγικό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι οφείλεται σε ποδοσφαιριστές σε καμία περίπτωση.